επιχειρήσεις έχω επανέλθει και κάθε άλλης, κάθε άλλου ιδιώματος που μας προστατεύει η ΑΚΑΘΑ και αυτό θέλω να καλύψω κυρίως την προστασία που έχουμε από το διεθνές δίκαιο και από το Σύνταγμα των χώρων, ιδιαίτερων φυσικού πάνω, εθνικών εταιριμών και κυρίως αρχαιολογικών χώρων. Είναι παγκόσμια κληρονομιά, δεν είναι μια ώρα όπως η Ολυμπία, η Δελφή, η Κενοσόδα, η Βερινίνα και όλα αυτά. Αυτά δηλαδή μπορούν σήμερα να ψάξουν να τα κατάσχουν έτσι, κοντροϊδόν. Απλώς θα εμφανιστεί μια εταιρεία η οποία θα αναλάβει με ένα ωραίο όνομα, που θα αξιοποιήσει και θα αναδείξει του λεφτού που θα προσπάρει την Ολυμπία, θα κάνει έχει υποστεί μια τεράστια ροκομή.
ευκαιροποιημένα μνημόνια του έρχονται. Και αυτά πρέπει να περνάνε στην κοινότητα για την αντιλεπέντα, διότι προβλέπονται από αυτές τις συμβάσεις που παρέχουν αρμοδιότητες σε λαό. Είναι δηλαδή αντικείμενο ελέγχου του ιστορικού. Άρα έπρεπε και αυτά να εγκρίνουν και δεν περνάνε καθόλου. Ούτε καν μοιράζονται, ούτε καν μοιράστηκαν και δεν βρέθηκε ένα κόμμα από το ένα άκρο μέχρι το άλλο να ζητήσει τουλάχιστον δώστε μας αντίγραφο μια θέμα στην Βουλή. Κανένα δεν ζητάει. Και καμία εφημερίδα από τις μεγάλες και κανένας κρατικό σταθμό μεγάλο, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, δεν ζήτησε και δεν ενημέρωσε και δεν αξίωσε ότι μοιράστηκε τις συμβάσεις που υπάρχουν. Ωραία, δεν τις περνάτε από ψήφο, αλλά να τις μάθουν οι βουλευτές. Δεν βάζει και έναν βουλευτή να το ζητήσει αυτό το πράγμα. Και όταν έχω προσφορά σε ακροατήριο βουλευτές, με ελίδι που έχεις. Γιατί δεν την κάνω. Αν τις κάνει μια ερώτηση στον πρόεδρο της, μοιράστε τις συμβάσεις, τίποτα. Πριν να σας πω ότι τα εκτεροπονιά, τα πηγόνια, είναι ένας χώρος για να καταλάβετε πόσο έξυπνη και εξευτελιστική η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει εξυπηρετήσει τις περισσότερες διατάξεις, διότι όλα τα δικαιώματα που έχουν οι βουλευτές, αντίστοιχα δικαιώματα, οι νομικοί καταλαβαίνουν, έπρεπε να έχει οφειλέτηση για να υπάρχει η λεγόμενη συμβατική ισότητα. Ο οφειλέτης δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα που να προκύπτει αντίστοιχο που έχουν οι βουλευτές από την κοινωνική. Είναι δηλαδή μια λεόντια σύμβαση. Και εξ αυτού του λόγου όλες οι διατάξεις είναι αντίθετες με το ευρωπαϊκό δίκαιο και με τη διεθνή διότι η συμβατική ισότητα είναι επιταγή όχι μόνο του συντάγματος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου και του Διεθνού Δικαίου. Και δεν τηρείται. Προβλέπουν αυτές οι συμβάσεις που προέβλεψαν. Τη δεύτερη σύμβαση, όπως σας είπα, το μνημόνιο συνεννόησης, όπως λέγεται. Αυτό περιέχει τα μέτρα που πρέπει να παίρνει η Ελλάδα για να μπορεί να ικανοποιήσει τους όρους της βασικής σύμβασης της Δανειακής Σύμβασης. Να περιπώνει τους μισθούς, να βάζει φόρους, να κάνει και όλα τα προβλήματα μέσα με λεπτομέρειες, όλα τα εντάσσει το μνημόνιο αυτό το οποίο μέτρα από την Ανταρκτική είναι η περιποπέρα του Σταθιούχου. Εκεί είναι η περιπολία των μισθών, εκεί είναι τα προβλητικά μέτρα, εκεί είναι οι έστατες φορές, εκεί είναι τα πάντα. Και μπαίνει μέσα όρος ότι οι δανειστές μας έχουν το δικαίωμα κάθε τρεις μήνες μόνοι τους να θέτουν νέους όρους, αυτό είναι το δικαίωμα. Νέα μέτρα για να δούμε ότι δεν είναι ικανοποιημένα από τα προβλητικά. Αυτά είναι το δικαίωμα. Λοιπόν, βλέπετε πόσο εξαρτηθεί η Ελλάδα. Και βάζει έναν εξαρτηθιστικό όρο ακόμη η Δανειακή Σύμβαση, ότι όλες αυτές οι όροι που είναι αντίθετοι με το Σύνταγμά μας, θα πρέπει να βεβαιωθούν από δύο νομικούς συμβούλους, τον νομικό σύμβουλο της Βουλής των Νομικών Δικαιοσύνης, ότι είναι σύμφωνοι να βεβαιώσουν και αυτοί ότι είναι σύμφωνοι με το ελληνικό δίκαιο. Και βρέθηκαν και λίγο τη διευθυντική τη σύμβουλη και υπέγραψαν το. Και υπογράφουν κάτι τρίμηνο. Γιατί έχει δώσει και κάτι τρίμηνο να υπογράφουν ότι είναι όλα σύμφωνα με το δίκαιο. Ο ένα έχει και μόνο ένα. Τι είναι ο ένα. Ο ένα είναι από αυτού που υπέγραψε είναι ο πρόεδρο. Ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δεν ξέρω αν η ένταση του πρόεδρου μπορεί να είναι έτοιμη, αλλά το τεχνικό που είναι απέναντι. Εδώ θα μπορούσα να παραδείγματο και έχει υπάρχει όρο μέσα. Υπάρχει λοιπόν
μέσα από την κυβέρνηση, διότι το ξέραν όλοι ότι αυτά όλα είναι άκυρα. Και δίνει το δικαίωμα, ή το μόνο δικαίωμα που έχει η κυβέρνηση, να δηλώσει ότι είναι άκυρο ένα όρο και να αποφανθεί το δικαστήριο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουδέποτε το έκανε η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, θα μπορούσε και γι' αυτό και μπορούσε και σήμερα να επαναφέρει για αναδιαπραγμάτευση. Δεν το κάνει. Μας εξαιρετείται επίσης η σύμβαση διότι θέτει ως εφαρμοστέ ο δίκαιο το αγγλικό δίκαιο. Και γιατί το αγγλικό και όχι το γερμανικό ή το ιταλικό ή το γαλλικό ή δεν ξέρω ποιο. Που δεν έχει σχέση, η αφηγία δεν έχει σχέση και με την Ευρωζώνη. Είναι εκτός. Είναι τρίτη χώρα εντελώς από τις συμβάσεις. Είναι διότι το αγγλικό δίκαιο, επειδή δεν υπήρχε γραπτό συνταγμα εκεί, έχει πάρα πολλές παρατομίες μέσα που δεν είναι δεκτές στο υπηρετικό δίκαιο της Ευρώπης. Και σου λέει αυτό είναι το πιο κατάλληλο για να το δέσουν ακόμη καλύτερα και με παράδοξους όρους και τα λοιπά. Λοιπόν, ούτε ας και αριθμός των εξαρτηρισμών που έχει μέσα στη συμβάση της. Επομένως, αυτό ήθελα να πω ότι τα εκτεροποιημένα, τα οποία είναι ακριβώς οι νέοι όροι που δεν τις ξέρει κανένας. Το δικαίωμα που έχει έναν δανειστής που δεν το έχω ξανασυναντήσει πολύ δικηγόροι, ασφαλώς εδώ που μπορεί να έχουν συναντήσει σύμβαση, που θα μπορεί ο δανειστής να τροποποιήσει ουσιαστικά μόνος του τη σύμβαση υπέρ του. Αυτό είναι το φαντάζομαι. Και τώρα φέρνουν το δεύτερο μνημόνιο. Δεν το βλέπετε σε εφημερίδες. Αυτό πρέπει να περάσει από τα τρία πέμπτα. Και αυτό. Δεν θα το περάσει, εγώ το βέβαιος. Λένε ότι θα το περάσω από τη Βουλή, αλλά θα πούνε ότι θα γίνει την επέμβαση. Βεβαίω θα γίνει, διότι ασφαλώ θα παραπέμπει στι προηγούμενε συμβάσει. Η Τρόικα θα έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο του. Οι δεσμεύσει επομένω τη Ελλάδα, οι οποίε ανέλαβε, είναι τρομακτικέ και πολύ εξαστριστικέ, αλλά το βασικότερο είναι ότι δεν μπορεί να όποιο απολυθεί αυτέ τι συμβάσει. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τίποτα με κανένα. Είναι όλα δεδομένα. Οπότε δεν ρωτάτε κανείς τι γίνεται. Συμβάσεις αυτές είναι προφανώς ανυπόστατες από πλευράς νομικής. Είναι άκυρες. Και επιπλέον είναι και απάνθρωπες, διότι η όρη οικονομική, αυτό που είναι προς τον οικονομολόγος, ανήθεια λόγος, τους οικονομολόγους, αλλά είναι τρομακτική. Είναι τρομακτική. Δεν πρόκειται να ξεμπλέξουμε, δηλαδή που είπαμε στην αρχή ότι σε τρία χρόνια το 2013 θα τελειώσει. Ούτε το 2053 δεν θα τελειώσει. Αυτό το βλέπουν τώρα όλοι. Αυτό το παραδέχονται όλοι. Στην αρχή δεν το παραδέχονται. Λοιπόν, τι κάνω. Είναι γεγονός ότι σήμερα λένε πολλοί οικονομολόγοι έμπλητοι ότι πέρυσι μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε. Και δεν υπήρχε, ήταν όλο φτιαχτό το ζήτημα. Έχει εφαρμοστεί ακριβώς εδώ μια πολιτική. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση από το παρακολουθεί. Έχει εφαρμοστεί μια πολιτική η οποία παρακολουθόταν όλα τα χρόνια στον τρίτο πόλεμο. Και εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλωτικά στην Ευρώπη. Με πρόσωπο του διαθέτω των ελληνικών ταμείων, του σύνολου του γερμανικού κράτους, θέλω να εφαρμόσουμε αυτό του χρηματοοικονομικού συστήματος στην πολιτική. Ποια είναι. Είναι ότι θέλω να καταστρέψω το μεσαίο χώρο. Αυτό το έχουμε πάρει ήδη στην Αθήνα τουλάχιστον, οι έμποροι και οι βιοτέχνες, ότι αν είναι κλείσιμο, όλοι. Το 1967, κλείσατε το 2010 κλείσατε 67.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εμπορικό εμπορικτήριο λέει ότι το βιομηχανικό εμπορικτήριο τώρα το 2011 θα κλείσουν 80.000. Και το 2012 θα κλείσουν, θα αυξάνεται συνεχώς. Θα αυξήσουν, θα πάνε σε 100-110. Γιατί όσο κλείνουν, δημιουργούνται άλλοι ύφεση μεγαλύτερη και κλείνουν οι αμέσως επόμενες. Δεν αντέχουν.
είναι ασκημένο. Και γι' αυτό ακριβώς από την πρώτη στιγμή έπρεξαν τα χαμηλά εισόδηματα, τους ασθενέστερους. Έκοψαν μισθούς, έκοψαν τα δώρα, τα οποία αυτά ψώνιζαν. Ο κάθε έναν μισθωτός και ο ταξιούχος περίμενε να πάρει το δώρο για να πάει να ψωνίσει. Ή το καλοκαίρι να πάρει το επίδομα αργίας για να άδειας και να πάει να κάνει τις διακοπές του. Αυτό το απόφευγε. Και γι' αυτό δημιουργήσε την ύφεση αυτή. Γι' αυτό ακριβώς πριν από 4 μέρες περίπου 5, ήμουν καλεσμένος από τον Εμπορικό Σύλλογο Πυρός, από το Εμπορικό Επιμελητήριο Πυρός και από την Ομοσπονδία Εμπόρων Αττικής Κινήσεων, οι οποίοι ήταν πιο αυστηροί από αυτά που έχουν τώρα. Αυτοί ήταν αποφασισμένοι να βγουν στον πυροδρόμο. Ποιοι